ύμνο τόνο στην ημέρα έδωσαν τα μέλη της μουσικής ομάδας Καθοδόν που έπαιξαν και τραγούδησαν στο Δημοτικό Κήπο Χανίων. Η Καθοδόν, όπως ξέρετε, είναι μια ομάδα που εδώ και χρόνια επιχειρεί να ενώσει ανθρώπους που τους ενδιαφέρει να τραγουδάνε μαζί, χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Συνεπώς, πολλές φορές οι πρόβες μας γίνονται ανοιχτά, έτσι και σήμερα επιλέγουμε η πρόβα να γίνει εδώ, στο Δημοτικό Κήπο, όπως συναντιόμαστε κάθε Σάββατο, προκειμένου να, και εμείς να εκφραστούμε μπροστά στον κόσμο, αλλά και όποιος θέλει να μπει στην παρέα μας και να τραγουδήσει μαζί μας. Τραγούδια γνωστά πλημμύρισαν τους χώρους περιπάτου, κάνοντας ακόμη πιο ευχάριστη τη σαββατιάτικη βόλτα των Χανιωτών και των επισκεπτών της πόλης. Αλλιώς η μουσική και η τέχνη σε δημόσιο χώρο είναι ένα ζητούμενο, αρκεί φυσικά να γίνεται με κανόνες τήρησης της ησυχίας και όλων των ορίων που υπάρχουν, προκειμένου να μην δημιουργούν ενοχλήσεις. Νομίζω ότι ο Κήπος είναι ένας χώρος πολύ φιλόξενος για τέτοιες δράσεις και είναι βέβαιο ότι όσο ο καιρός ανοίγει και η διάθεση όλων αλλάζει, θα έχουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες εκδηλώσεις εδώ. Η ανοιχτή πρόβα των μελών της ομάδας Καθοδόν λίγο πριν την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων έδωσε ρυθμό και χρώμα στο Δημοτικό Κήπο, προετοιμάζοντας παράλληλα όλους όσοι θα μετακινηθούν σε κοντινούς ή και πιο μακρινούς προορισμούς για να γιορτάσουν το τριήμερο. Καθοδόν απόλαυσαν και επισκέπτες κρουαζιέρας που βρέθηκαν σήμερα στα Χανιά, ενώ μεταξύ των θαμώνων του καφέ Κήπος που παρακολούθησαν τη μουσική ομάδα ήταν και ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης.